Μεγάλη μείωση αναμένεται να δουν οι καταναλωτές ρεύματος στους λογαριασμούς τους το επόμενο διάστημα, καθώς η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή καταργεί από τον Ιούλιο την ρήτρα αναπροσαρμογής που είχε βάλει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κατέθηκε η διάταξη χθες το βράδυ, θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Από τον Ιούλιο δεν θα ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής στην Ελλάδα και για ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος θα επανέλθουν στα επίπεδα πριν από την κρίση. Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής δίνει ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε στο Open. Νομίζω ότι θα μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποκλιμάκωσης και των τιμών σε πολλά από τα προϊόντα. Την ίδια ώρα, το κόστος παραγωγής συνεχίζει να πιέζει προς τα πάνω τις τιμές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, το οποίο θα ενταθεί έως και τον Ιούλιο. Περιοριζόμαστε στο απαραίτητο, γιατί δεν βγαίνουμε πέρα. Οι ανατιμήσεις αφορούν τα αλαντικά, με τις αυξήσεις να φτάνουν το 17%, τα ζυμαρικά και τις σάλτσες από 2 έως 15%, το γιαούρτι και το κρέας έως 8%, ενώ σε ελαιόλαδο και φρέσκο γάλα οι αυξήσεις αγγίζουν το 5%. Οι κτηνοτρόφοι και η παραγωγή γάλακτος, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, προχωρούν σε μείωση του αριθμού των κοπαδιών τους για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος. Άλλοι συνάδελφοι σφάζουν ένα μέρος του κοπαδιού, και όταν λέμε σφάζουν, πάνε παραγωγικά ζώα και αγελάδες. Γύρω στις 600 αγελάδες τη βδομάδα φεύγουν για σφαγή παραγωγικές για να μπορέσουν να κρατήσουν τα υπόλοιπα. Η μείωση του αριθμού των κοπαδιών έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ακόμα και ελλείψεις προϊόντων σε γάλα, τυρί και γιαούρτι. Δεν θα υπάρχουν τυριά στα ψυγεία. Άλλες χρονιές είχαμε μια επάρκεια 2 και 3 μηνών στα ψυγεία των τυροκόμων. Αυτή τη στιγμή 10 με 15 ημέρες. Πέρσι οι παραγωγοί πολλούσαν το πρόβιο γάλα προς 95 λεπτά το λίτρο και φέτος η τιμή φτάνει το 1 ευρώ και 20 λεπτά. Το γίδινο από τα 75 λεπτά πέρσι στα 90 λεπτά φέτος και το αγελαδινό από τα 40 λεπτά πέρσι στα 50 λεπτά φέτος. Από την 1η Ιουλίου θα αυξηθούν οι τιμές σε μάσκες και αντισηπτικά, αφού θα επιστρέψουν στο συντελεστή ΦΠΑ 24% από το 6% που είχε εφαρμοστεί εκτάκτως από την αρχή της πανδημίας.